Άρπατη Μαρία. Ήρθε η ώρα, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα κάνεις τη διευθύντρια της Free Press εφημερίδας Ατενέ. Ατενέ. Ατενέ, την κυρία Μάρο Στίφα. Στίφα. Και θα πάρεις τηλέφωνο το Σταν. Να του πεις ότι θέλεις να κάνει μια ολόγυμνη φωτογράφηση για να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό για την πεζοδρόμηση της Αθήνας σε όλο το κέντρο. Θα του πεις ότι η εφημερίδα. Περίμενε, γιατί να γίνει πεζοδρόμηση. Ναι, ναι. Για να γιατί με λεφτά δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι να πάρουν για να πεζοδρομήσουν. Ναι, ναι, πεζοδρόμηση. Πες στην πεζοδρόμηση. Θα του πεις λοιπόν ότι η εφημερίδα συνεργάζεται με το Δήμο της Αθήνας προωθώντας τις εκδηλώσεις του και τις στρατηγικές του ενέργειες. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση «Σταν βγεις στον πηγεμό για τη Νέα Αθήνα, να εύχεσαι να είναι γυμνή». Σταν βγεις... Πω, πω, δύσκολο! Τα σκέφτες αυτά! Να μην το σηκώνει η Παναγιά μου σήμερα, δεν έχω όρεξη, δεν είμαι στα καλά μου. Έλα, έλα, πες, πες. Θα το σηκώνω. Παρακαλώ. Ο κύριος Σταν. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι. Τι κάνετε, Μάρο Στίφα είμαι, από τη Free Press Ατενέ, είστε καλά. Συγγνώμη, από ποια. Από τη Free Press Ατενέ, είμαι η διευθύντρια του περιοδικού. Δεν ξέρετε το Ατενέ το περιοδικό, είναι Free Press, στο μετρό. Δεν γνωρίζω, δεν παίρνω το μετρό συχνά. Στους δρόμους, στα λεωφορεία. Ναι. Θέλετε κάτι να σας βοηθήσω κάπως. Ναι, κύριε Σταν, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Εγώ έχω μια συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας για την πεζοδρόμηση. Και χρειάζονται... Για ποια? Για την πεζοδρόμηση. Το κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτό το project. Η πεζοδρόμηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ένα μεγάλο όνειρο πολλών Αθηναίων. Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Ναι, συγγνώμη, το τηλέφωνο μου που το βρήκατε. Μου το έδωσε ο Δήμαρχος. Αθηνό. Αθηναίων. Ο Δήμαρχος σας έδωσε το τηλέφωνο μου. Και των Αθηνών και των Αθηναίων. Ναι, το έχει. Έχετε λάβει μέρος σε κάποια εκδήλωση. Με δουλεύετε. Όχι, κύριε Σταν. Θα ήθελα μια πρόταση να σας κάνω. Με προσβάλλετε. Με ακούτε. Ναι. Κοιτάξτε, λοιπόν... επειδή χρειάζονται χρήματα γι' αυτό, στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε ότι θα χρειαζόμασταν ένα πρόσωπο που να κάνει γκέλ στο νεανικό κοινό και που να είναι πολύ αγαπητό. Αυτό το πρόσωπο να κάνει μια γυμνή φωτογράφηση, ολόγυμνη, για το Free Press μας το Ατένε. Και από εκεί και πέρα να γεμίσει η Αθήνα με το σλόγγαν «Σταν βγεις στον πηγεμό για τη Νέα Αθήνα να εύχεσαι να είναι γυμνή». Με έχετε χάσει λίγο τώρα σε αυτό που μου λέτε. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Από πού να το ξαναπάρω. Με έχετε μπερδέψει λιγάκι. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καταλάβει... Λοιπόν, υπάρχει ένα περιοδικό. Ναι. Free Press, που το λένε Ατενέ. Εγώ είμαι η Μάρο Στίφα, διευθύντρια του περιοδικού. Okay. Εγώ και το περιοδικό συνεργαζόμαστε με το Δήμο της Αθήνας και το όνειρό μας είναι να πεζοδρομηθεί ένα μεγάλο... Δεν δουλεύετε τώρα έτσι. Γιατί δεν θέλετε, δεν θα είναι ωραίο να πεζοδρομηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μας. Να μπορείτε να περπατάτε με το κορίτσι σας, στο πράσινο, με την κιθάρα σας, να κάθεστε, να παίζετε ένα τραγούδι έξω από την διαθήκη. Μάρο Στίφα, θα γεμίσει η Αθήνα με το σύνθημα «Σταν βγεις στον πηγεμό για τη Νέα Αθήνα, να φιέσαι να είναι γυμνή». Ωραίο δεν είναι. Δεν δουλεύετε. Μήπως δεν έχω πιάσει το χιούμορ σας. Μαρία Φώτη. Έλα! Και λέω, ρε φίλε, ποια είναι αυτή η φωνή. Αφού ήταν και
και σήμερα, ξέρεις, ήμουν πάρα πολύ όλη την ώρα. Ήταν και λίγο πολύ όλα αυτά. Ναι, ήταν πολύ και αργά. Ρε, θα σας σκίζω, θα σας σκίζω. Τι κάνεις. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Πώς θα σου φαινόταν αν σου λέγα να κάνεις μια γυμναστική. Γιατί όχι, ρε, εσύ. Ναι, καλά. Εντάξει, τον πινελίκι τον γλιτώσατε στο τράκι. Κάντρε πώς, αν σου λέγανε για κάποιο σκοπό που είναι καλός, να κάνεις μια γυμνή φωτογράφηση. Εντάξει, άμα είναι για καλό. Για καλό είναι ο πεζόδρομος. Ωραία, εντάξει, την επόμενη φορά θα το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σταν. Άντε, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια.